Κύριε Τσατζάκη, χαίρετε. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας για να συνομιλήσουμε για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στον Δήμο Ηρακλείου, για την ανάδειξη του νέου Δημάρχου και βεβαίως για την υποψηφιότητά σας με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού. Πρώτο ερώτημα. Πέστε μου. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, για την πρόσκληση. Χαιρετώ εσάς και τους ακροατές σας. Περιμένω το ερώτημά σας. Πρώτο ερώτημα, λοιπόν. Γιατί είμαι το υποψήφιος με τον κύριο Καλοκαιρινό και όχι με κάποιον άλλον ή άλλη από τους υποψήφιους δημάρχους Ηρακλείου? Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, θεωρώ ότι ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός έχει τα πνευματικά εφόδια, την πολιτική κληρονομιά και την κοινωνική ευαισθησία που σε συνδυασμό με ένα σύνολο άξιων συνεργατών που υπάρχουν στην κίνηση δικαίωμα στην πόλη μπορεί να αποτελέσουν μια λύση για το Ηράκλειο που θέλουμε. Να σας πω κάτι που συνέβη πρόσφατα σε μια συνάντηση με συνδημότητες. Μου τέθηκε το ερώτημα, τι θα προτιμούσες ως δήμαρχο, ηγεμόνα ή ηγέτη? Απάντησα μαέστρο. Μαέστρο ο οποίος να μπορέσει, γνωρίζοντας το έργο που θα πρέπει να αποδώσει, να συνθέσει τα διαφορετικά όργανα της ορχήστρας αποτελεσματικά, έτσι ώστε να έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα και η κοινωνία να ευχαριστηθεί αυτή τη δημιουργία. Αυτό λοιπόν βλέπω στο πρόσωπο του κυρίου Καλοκαιρινού. Βλέπω και στη σύνθεση του ψηφοδελτίου άτομα που τα χαρακτηριστικά τους μου δίνουν την αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι το εγχείρημα που τίθεται μπορεί να υλοποιηθεί. Με κόπο, αλλά μπορεί να υλοποιηθεί. Είστε έμπειρος στα αυτοδιοικητικά, ούτως ή άλλως είστε ήδη εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Λιγερού, ο οποίος δεν συνεχίζει. Αλλά και αυτό επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο, γιατί ο Ηλίας ο Λιγερός είναι ένας άξιος δημότης, ο οποίος από τη θέση την οποία εκλήθηκε να υπηρετήσει το Δήμο συνέβαλε τα μέγιστα στη διαμόρφωση ουσιαστικών προτάσεων για τα προβλήματα της πόλης. Απεδείκνυε σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ήταν βαθύς γνώστης των προβλημάτων. Λυπάμαι που δεν θέλει να συνεχίσει και που δεν συνεχίζει, όμως η παρακαταθήκη που έχει αφήσει σε όλους εμάς που συνεργαστήκαμε μαζί τους είναι αρκετά σημαντική. Από τι πάσχει το Ηράκλειο, δηλαδή ποια είναι τα 2-3 μεγάλα προβλήματα, τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν χρονικά πιο άμεσα ο νέος εκλεγμένος δήμαρχος? Ποια από αυτά ιεραρχείτε εσείς? Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να ορίσουμε πολύ γενικά ότι υπάρχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και η προοπτική της πόλης, πώς θέλουμε το Δήμο τα επόμενα 10 χρόνια. Στα προβλήματα της καθημερινότητας, αυτά που αντιμετωπίζουμε ως ζητήματα των δημοτών είναι η καθαριότητα, είναι η ίδρυυση, είναι η κυκλοφορία, είναι η έλλειψη σχολικών κτηρίων και υποδομών και οι υποδομών που αφορούν την εξυπηρέτηση του δημότη. Νομίζω ότι για όλα αυτά υπάρχει γνώση και υπάρχει και σχέδιο που μπορεί σε κάποια από αυτά βραχυπρόθεσμα να ανακουφίσει τους δημότες από αυτά που αντιμετωπίζουν και μακροπρόθεσμα να δώσει το όραμα για τη δημιουργία συνθήκων ώστε να έχουμε μια μόνιμη λύση αυτών των προβλημάτων. Και σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και σε ό,τι αφορά την ίδρυυση και σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία και σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις σε κτίρια, υποδομές και δομές οι οποίες συμβάλλουν στην άνετη ζωή του δημότη στην πόλη. Κύριε Τσατζάκη, προσέξτε, τα τελευταία χρόνια, όποτε έχουμε δημοτικές εκλογές, ακούω από τους υποψήφιους δημάρχους τα ίδια όμως προβλήματα, τα οποία δυστυχώς είναι μη αντιμετωπίσιμα. Δηλαδή, και η καθαριότητα έχουμε πρόβλημα και με το ιδρυτικό. Θα θυμάστε, ο κ. Λαμπρινός είχε πει ότι θα καταργήσω τα depósito. Τα depósito θα παραμένουν και έχουν αυξηθεί στην πόλη του Ηρακλείου. Το κυκλοφοριακό έχει αυξηθεί από τη στιγμή που στο ιστορικό κέντρο έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία. Οι σχολικές υποδομές ολοένα και βαραίνουν σε επίπεδο που δεν εξυπηρετούν σωστά εκπαιδευτικά μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η εξυπηρέτηση του δημότη, αντί να γίνεται πιο εύκολη, έχει δυσκολέψει, καθώς οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι μετρημένες στα δάκτυλα. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάτι δεν κάνουν καλά οι δήμαρχοι.
φύγεται το πρόβλημα που μπορεί κάθε δημότης να θέσει σε οποιονδήποτε διεκδικεί την ψήφο του, ότι η υποσχεσιολογία της πρώτης εκλογής περίοδου δεν συνάδει με την αποτελεσματικότητα κάθε δημοτικής αρχής. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι το πρόγραμμα της παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη δεν κατασκευάστηκε, διαμορφώθηκε από έμπειρους συμπολίτες μας και από ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο, οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν γνώση των προβλημάτων και έχουν προτείνει αρκετές λύσεις. Στο ζήτημα της καθαριότητας, αν τα πάρουμε ένα-ένα, υπάρχει μια σκέψη για να αλλάξει ο τρόπος αποκομιδής των απορριμμάτων, να αυξήσουμε τα ραντεβού, να πάμε σε κάδους οι οποίοι είναι σταθεροί και βυθιζόμενοι σε σημεία τα οποία δεν ενοχλούν τους πολίτες, με ό,τι κακό συνεπάγεται η χρήση των κάδων που έχουμε σήμερα. Στο ζήτημα της σύνδρευσης είναι σε εξέλιξη το εμβληματικό έργο για τα δίκτυα περιμετρικά της πόλης. Θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα αν υπάρχει νερό έτσι ώστε να καταργηθούν τα ντεπόστα. Η δική μου σκέψη, η δική μας άποψη είναι ότι ναι, υπάρχει νερό. Απλώς δεν αξιοποιούνται οι υδάτινοι πόροι έτσι όπως πρέπει. Τι εννοώ. Υπάρχει μελέτη η οποία συζητήθηκε και αναδείχθηκε όταν συζητούνταν το φράγμα του Αποσελέμη. Η υδρομαστευτική στο Άγαζινού, οι μέρες γλυκού νερού του Αλμυρού και κάποιες γεωτρήσεις οι οποίες είναι σε κρεμότητα για να ανοριχθούν. Όλες αυτές οι ποσότητες νερού που μπορούν να εισρέφουν στο δίκτυο νομίζω ότι θα δώσουν λύσεις στο πρόβλημα της σύνδρευσης. Από την άλλη, αν το δούμε πιο μακροπρόθεσμα και πολιτικά, θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για ενιαίο φορέα διαχείρισης των υδάτων της Κρήτης σε επίπεδο περιφέρειας, να ξεφύγουμε από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και να βάλουμε το όραμα. Σε ό,τι αφορά τα σχολικά κτίρια. Να σας διακόψω πριν πάμε στα σχολικά κτίρια, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο κοινωνικό πρόβλημα, διαχρονικό δυστυχώς στο Ηράκλειο, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Γιατί ενώ η Κύπρος και το Ισραήλ εδώ και χρόνια έχουν λύσει το ιδρυτικό τους πρόβλημα με τα εργοστάσια φαλάτωσης, δεν εξετάζουμε κάτι ανάλογο στην Κρήτη? Τι είναι αυτό που σας εμποδίζει εσάς τους αυτοδιοικητικούς για να προχωρήσετε σε αυτή την πρόταση? Υπάρχει αυτή η σκέψη, την έχει εκφράσει ο κύριος Λαμπρινός. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι προτάσεις που πριν ανέφερα σε επίπεδο σπατάλησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος είναι καλύτερες, αποδοτικότερες και ευκολότερο να πραγματοποιηθούν. Η υδρομαστευτική στο Άγαζινού αξιοποιεί τα νερά του Ψιλορίτη, τα οποία είναι τεράστιες ποσότητες και πραγματικά μπορούν να αποθηκευτούν σε δεξαμενές με ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Οι μέρες γλυκού νερού του Αλμυρού είναι το ίδιο. Εγώ συμφωνώ με αυτά που μου λέτε, αλλά το θέμα είναι ότι... Άρα υπάρχουν πράγματα πριν την αφαλάτωση. Η κλιματική αλλαγή όμως είναι ήδη εδώ και βλέπετε ότι ολοένα και ολισθαίνουν αρτιμητικά οι μέρες βροχόπτωσης στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ναι, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο που άλλοι το ονομάζουν κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση. Οφείλεται μήπως στη διαχείριση των πόρων του πλανήτη και αν ναι, πού στηρίζεται αυτή η κακοδιαχείριση, σε ένα λάθος μοντέλο ανάπτυξης και σε ένα αδυσόπιτο καπιταλισμό, κατά τη γνώμη μου, για να το βάλουμε και πολιτικά. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν το παράδειγμα της διαχείρισης αυτών των πόρων, να μην πάμε σε μεγιστοποιήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το περιβάλλον δεν είναι μόνο οι υδάτινοι πόροι, είναι και οι υδάτινοι πόροι. Στο ζήτημα της ενέργειας, πώς θα λειτουργήσουμε, θα αξιοποιήσουμε το δυναμικό των ήπιων μορφών ενέργειας που, δόξα τω Θεώ, στον τόπο μας υπάρχει άφθονο και θα προχωρήσουμε σε μελέτες και εγκαταστάσεις τέτοιες που η ενέργεια που θα εγχύεται στο δίκτυο θα είναι τέτοια ώστε να καλύψει τις ανάγκες. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τις σκέψεις, έχουμε το επιστημονικό δυναμικό. Προσέξτε, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Έχουμε το επιστημονικό δυναμικό που μπορεί να συνδράμει την πολιτική βούληση τεχνοκρατικά έτσι ώστε να έχουμε αποτέλεσμα σε αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα. Θέλει χρόνο και κόπο. Κυρίως θέλει αλλαγή συνείδησης του πολίτη. Να φύγει από την ιδέα ενός άμετρου καταναλωτισμού και να πάει σε μια ιδέα σεβασμού της παραγωγής και του περιβάλλοντος. Αυτά όλα ακούγονται καλά και ορθώς μου τα παρουσιάζετε και τα εκθέτετε. Το θέμα είναι ότι στο μηνιαίο προϋπολογισμό του μέσου νοικοκυριού το κόστος του νερού είναι δυσβάστακτο με τα αμφιαλωμένα νερά. Δεν Άρα οι λύσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορες, μιας και διανύουμε ίσως την πέμπτη δεκαετία
έκτη δεκαετία με το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Ναι, ναι. Είναι άρα το εργοστάσιο εφαλάτωσης θα... είναι μια πρόταση εφικτή. Είναι δεν μια το εξετάζουν πρόταση. Όμως. Γιατί δεν προχωράνε εγώ, το πεδίο. Εγώ προσωπικά και στην παράταξη από ό,τι έχω διαπιστώσει δεν είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Είναι μια λύση. Υπάρχουν και οι άλλες λύσεις. Ισχυρίζονται οι άνθρωποι από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση και Αποχέτευση. Δεν είναι εικασίες αυτά που λένε. Ότι οι ποσότητες νερού που σας περιέγραψα πριν είναι αρκετές για να καλύψουν το έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο καταναλώνει περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά νερό το χρόνο. Έτσι, αν διορθωθούν τα προβλήματα στα δίκτυα, διότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό απολειών στα δίκτυα που είναι απώλειες δικτύου νερού και απώλειες τιμολόγησης. Οι απώλειες τιμολόγησης δημιουργούν βραχνά στα οικονομικά της επιχείρησης. Και αυτό συμβάλλει στο να μην έχεις το αναπτυξιακό έργο που μπορείς να έχεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η έλλειψη προσωπικού. Δεν έχουμε 150 άτομα που αναφέρθηκε παλιότερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 92 εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. 92 για 93. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο θέμα. Λείπουν στελέχη. Λείπουν στελέχη εξειδικευμένα στους τομείς ενδιαφέροντος που θα απαντήσουν στα προβλήματα που λέτε. Χρειάζεται λοιπόν μια πολυεπίπεδη προσπάθεια. Αλλά το πρόβλημα μπορεί να λυθεί και μπορεί να λυθεί σχετικά σύντομο χρόνο. Ο γεωλόγος της ΔΕΗ διατείνεται και ισχυρίζεται. Είναι ένας άξιος επιστήμονας ο κύριος Σοφίου. Μπορώ να επικαλεστώ τη μαρτυρία του ότι αν αναρριχθούν οι γεωτρήσεις και αξιοποιηθούν στο βαθμό που μπορούν να αποδώσουν το νερό που μπορούν να παράγουν, τότε δεν θα έχουμε πρόβλημα ύδρευσης. Κυκλοφοριακό. Πάμε στο επόμενο. Πριν πάμε στην παιδεία. Ναι, θα πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλης, να σταματήσουμε τη λογική των ρυθμιστικών σχεδίων, να δούμε παρεμβάσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών, να διαμορφώσουμε περιφερειακά πάρκινγκ που θα οθήσουν τους Ηρακλειώτες να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι τα δικά τους μέσα μετακίνησης. Είσαστε έτοιμοι σε αυτές τις προτάσεις, υπάρχει ο σχεδιασμός? Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν χώροι τους οποίους ψάχνουμε για να διαμορφωθούν αυτά τα περιφερειακά πάρκινγκ. Υπάρχει μια προετοιμασία η οποία βέβαια δεν είναι τέλεια, έχει τα κενά της, αλλά σας είπα και πριν ότι υπάρχει διάθεση να αξιοποιηθεί όλο το δυναμικό της πόλης, γιατί ξέρετε αυτό που νομίζω είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών δεν είναι μόνο να απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα, είναι και με τι τρόπο θα δώσεις λύση. Και εμείς στην εξέβρεση αυτής της λύσης θέλουμε συμμέτοχο την κοινωνία, θέλουμε να αξιοποιήσουμε το κοινωνικό δυναμικό, το επιστημονικό δυναμικό στο έργο. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, να φύγουμε δηλαδή από τη λογική του κατόπιν ενεργειών μου και να πάμε στη λογική από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Σχολικές υποδομές ως γονέας, πολλές φορές έχετε βγει μπροστά, έχετε βγει μπροστά δημόσια και κάνετε και πάρα πολύ καλή δουλειά αναφορικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όμως τα προβλήματα δυστυχώς υπάρχουν και γίνονται και περισσότερο περίπλοκα χρόνο με το χρόνο. Δεν έχετε άδικο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει το Ηράκλειο χρόνια. Θα πρέπει να εξευρεθούν οικόπεδα έτσι ώστε να ανεργηθούν νέα σχολικά συγκροτήματα τα οποία θα παράγουν εκπαιδευτική διαδικασία ανάλογη με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Τα σχολεία δεν είναι μόνο χώρος παραγωγής γνώσης, είναι χώρος κοινωνικής διαμόρφωσης. Άρα η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι κυρίως οι χώροι που πρέπει να βρεθούν για την προσχολική αγωγή, που εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Σε αυτό πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε και σε επίπεδο γης και σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε σχολικά συγκροτήματα αντάξια των απαιτήσεων των ημερών. Τώρα, σε όλα αυτά που μου θίξατε, και είναι τα σημαντικότερα, τα πιο καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη του Ηρακλείου, απαιτούνται κεφάλαια, απαιτούνται χρηματοδοτήσεις. Και το Δημοτικό Ταμείο είναι μείον. Το έλλειμμα είναι τεράστιο. Οι ανάγκες πάρα πολλές. Θα προσφύγετε αναγκαστικά και ως παράταξη, εφόσον εκλεγείτε σε δανεισμό, πώς θα το διαχειριστείτε? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση με το σύνολο των μελών της παράταξης, με τους Ηρακλειώτες και με τον σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες έχουν γνώση την υπόθεση.
θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βραχνά ούτε να στραγγαλίσει το όραμα της νέας δημοτικής αρχής. Θα πρέπει να επεβεβαιωθούν πόροι οι οποίοι με κατάλληλη διαχείριση θα αποδώσουν τα μέγιστα προς όφελο της πόλης. Μην μου ζητήσετε αυτή τη στιγμή να σας πω αν θα υπάρξει δανεισμός ή θα υπάρξει μια άλλη διεκδίκηση. Θα πρέπει όμως να βάλουμε στο μυαλό μας ένα πράγμα, το οποίο θα πρέπει να το διεκδικήσουμε με όσες δυνάμεις έχουμε, ότι ναι μεν η τοπική αυτοδιοίκηση, για να είναι τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες, θα πρέπει να έχει όμως και άλλους πόρους από το κεντρικό κράτος. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο χρειάζεται διεκδίκηση και αυτό είναι που εμείς χαρακτηριστικά λέμε και στο πρόγραμμά μας, θα διεκδικήσουμε για την πόλη και τους δημότες και θα φυτρώνουμε εκεί που δεν μας παίρνουν. Αν γίνεται στο λεπτό η απάντησή σας, παρακαλώ, εξυπηρέτηση του δημότη. Το δείξατε ως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που θέλετε να επιλύσετε. Πώς θα γίνει αυτό? Θέλουμε να παρέμβουμε στα ζητήματα κυκλοφορίας, φωτισμού, προσβασιμότητας, ένα ευέλικτο σχέδιο και μια ομάδα δράσης η οποία θα αντιμετωπίζει άμεσα τα προβλήματα που δημιουργούνται. Υπάρχει προσωπικό ικανό και τεχνική οι οποίοι μπορούν να στελεχώσουν κάτι τέτοιο, να εξασφαλίσουμε την επάρκεια των νερού με τον τρόπο που σας είπα, να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καθαριότητας για την πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα και τα χωριά, που εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, και επίσης θα εξασφαλίσουμε πολιτικές προστασίας έτσι ώστε να κάνουμε ασφαλή τη διαβίωση των δημοτών στην πόλη μας. Εν κατακλείδη, λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες της Κυριακής, τι μήνυμα στέλνετε στον Ηρακλειώτη και την Ηρακλειώτισσα? Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι αν εμείς που αυτό πιστεύω ότι θα γίνει θα είμαστε στην διακυβέρνηση του Δήμου, θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις, όλη τη δυναμική της κοινωνίας, θα αξιοποιήσουμε τα επιστημονικά, τα τριτοβάθμια ιδρύματα της πόλης, το επιστημονικό δυναμικό έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το Δήμο που ονειρευόμαστε την επόμενη δεκαετία. Νομίζω ότι υπάρχουν τα πρόσωπα. Ο επικεφαλής, όπως σας περιέγραψα, έχει τα πνευματικά εφόδια, την πολιτική κληρονομιά και την κοινωνική ευαισθησία για να το πετύχει. Το πρόταγμα για τις επόμενες εκλογές είναι αυτό που σας περιέγραψα πριν. Να φύγουμε από τις ισοπεδωτικές λογικές, αυτές που λένε ότι όλοι το ίδιο είναι, γιατί αυτές, ξέρετε, δεν δημιουργούν παράδειγμα, δημιουργούν αντικίνητρο ενασχόλησης με τα κοινά. Είναι διαπίστωση, δεν είναι λύση. Και να διαπιστώσουμε ότι αν ενεργοποιήσουμε την κοινωνία, το λέμε στο πρόγραμμά μας, αν εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές της, τότε πράγματι ναι, μπορούμε να οραματιζόμαστε ευχάριστα για την επόμενη δεκαετία. Ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Τατάκη, και καλή εκλογή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές σας.